Το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη προκειμένου να πάρθουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα με αφορμή την επικείμενη αντιπυρική περίοδο. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρώην Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης Μανώλη Παραβολιδάκη, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον ως συντονιστής πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης με βάση το νέο νόμο για τους 13 συντονιστές που ορίζονται αναπεριφέρεια για το συγκεκριμένο σκοπό. Είχαμε τη χαρά σήμερα να παρευρίσκεται στην συνεδρίαση και ο κύριος Παραβολιδάκης, που όπως γνωρίζουμε, εν ευθέτω χρόνο άμεσα θα αναλάβει χρέη συντονιστή στην περιφέρεια Κρήτη σε θέματα πολιτικής προστασίας σύμφωνα με την υφιστάμενη νομολογία, ένας εκ των 13 από όλη την Ελλάδα. Στη σύσκεψη συμμετείχαν στο μεταξύ όλοι οι εμπλεκόμενοι, όπως οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης και του κράτους, ένστολοι και εθελοντές. Με τηλεδιάσκεψη λόγω των μέτρων που έχουν θεσπιστεί από την κυβέρνηση, συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου που διανύουμε. Η συμμετοχή όλων των φορέων ήταν καθολική και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου διαβεβαίωσε πως ο νομός Ηρακλείου βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και συντονισμό, γεγονός που φάνηκε ξεκάθαρα και πριν από 3 μέρες κατά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στη Φοινικιά. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, είμαστε καθόλου έτοιμοι τόσο σε μέσα όσο και σε προσωπικό και αυτό το δείξαμε και πρόσφατα πριν 2-3 μέρες στην πυρκαγιά που είχαμε στο εργοστάσιο στη Φοινικιά. Για την επίτευξη του στόχου απαιτείται συνεργασία, απαιτείται συντονισμός των δράσεων και επίσης ο κάθε φορέας από το δικό του μετερίζει να είναι καθόλου έτοιμος όσον αφορά το προσωπικό και τα μέσα τα οποία διαθέτει. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Ιρηγονάκης, μάλιστα δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον νέο συντονιστή πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης Μανώλη Παραβολιδάκη για την ανάληψη των καθηκόντων του, επισημένοντας πως η εμπειρία του θα βοηθήσει στον κοινό στόχο που δεν είναι άλλος από την προστασία της υγείας, της ζωής, της περιουσίας των συμπολιτών μας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κινδύνου των καταστροφών.